σειράς Grand Hopping και σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε από τα εγγένεια της ΑΕΚ στο νέο της γήπεδο, στην Αγία Σοφιά Παύλα ο Πάπα Ρίνα, όπως είναι και η εμπορική ονομασία, όπου σήμερα Δευτέρα 3 Οκτωβρίου θα παίξει το πρώτο της μάτς εντός έδρας με τον Ιωνικό. Από εδώ θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στους περιβάλλοντες χώρους του γηπέδου και το απόγευμα έχουμε το μάτς. Πάμε. Πριν σας δείξουμε το γήπεδο, επιβάλλετε μια καλημέρα από τα παιδιά που έχουν το καφέ της ΑΕΚ. Πάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Παρακαλώ, περάστε. Μόνο ΑΕΚ, φίλε, μόνο ΑΕΚ. Μόνο ΑΕΚ, έτσι. Πόσο θα έρθει σήμερα το μάτς? 3-0. 3-0. 2 Αραούχο. Ο Γιόνσον είναι τραυματίας, αν και θα ήθελα να βάλει γκολ. Θα βάλω Σιντιμπέ ή ο Μουκουτί, Μουκουτί. Την άλλη φορά όπως τη μένω θα πει με κεφαλιά και θα κάνει το 3-0 αυτό. Κράτα το, 3-0. Άμα έρθει θα δω να σε βρω μετά. Έγινε. Παίξε το στοίχημα έτσι, δώσε και μένα ποσοστό. Άντε καλή σου μέρα. Έχουμε ξεκινήσει το tour. Είμαστε δίπλα από τις θύρες 35-37. Εντάξει, γίνονται ακόμα μερικές εργασίες στα ουσιαστικά οι λεπτομέρειες του περιβάλλοντα χώρου. Τα απόγευμα θα είναι όλα τέλεια. Τα απόγευμα θα είναι όλα τέλεια ακριβώς. Και εννοείται 2 ώρες μετά τη σέντρα θα είναι ακόμα πιο τέλεια γιατί θα έχουμε κερδίσει κιόλας. Κάνοντας την περιήγηση στο γύρω-γύρω ουσιαστικά του γηπέδου, ένα αξιοσημείωτο fact είναι ότι κάθε θύρα έχει και την ονομασία μιας περιοχής της Σμύρνης. Ας πούμε, για παράδειγμα, πίσω μου είναι η θύρα 23 και είναι η Καπαδοκία. Κοιτάξτε εδώ. Είναι πολύ, πολύ καλό, γιατί εντάξει, Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης είναι δεν τιμήσουμε τους προγόνους μας, τι θα κάνουμε. Κάνουμε και μικρές μυρωδιές από γήπεδο, βλέπετε πίσω μου. Άμα πάμε κοντά φαίνεται, αλλά θα τα δούμε καλύτερα το απόγευμα. Μία ακόμα αναφορά στο ξεριζωμό και βλέπετε ότι πίσω μου η εικόνα μιλάει μόνη της. Αυτό το σημείο είναι και η θύρα μας, τη θύρα 2. Για όσους με ξέρουν, εντελώς τυχαία Ιωνία. Κάναμε τη βόλτα μας γύρω από όλες τις θύρες και γενικότερα από όλο το γήπεδο. Είδαμε τις πολλές αναφορές στην προσφυγιά για τον ξεριζωμό, όπως επιβάλλεται. Σταματάμε την περιήγηση εδώ μπροστά στην μπουτίκ, την οποία θα επισκεφτούμε το απόγευμα, γιατί δεν έχει ρίξει ακόμα τις θύρες για το κοινό. Εμείς τα λέμε σε μερικές ώρες, εσείς 5 δεύτερα από τώρα. Είμαστε μπροστά στο ναό της Αγίας Τριάδας, ακριβώς πίσω μου και απέναντι ακριβώς είναι η Αγία Σοφιά. Ο Πάπα Ρίνα. Yeah.
σας έχουμε. Να το προστατεύουμε, να το κάνουμε την ισχυρότερη έδρα στον κόσμο. Χωρίς επεισόδια, χωρίς τιμωρίες.
το 6 και του Λιβάη Γκαρσία λίγο αργότερα. Το διαπιστώνετε και από τη φωνή μου ότι το γήπεδο, στο γήπεδο επικρατεί παράνοια. Πάμε δεύτερο ημίχρονο και πιστεύω ότι δύο γκολ για πλάκα ακόμα. Μην ξεχάσετε να σχολιάσετε από κάτω ποιος θέλετε να είναι ο επόμενος.